Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Με υγεία, με χαμόγελα, με ευλογίες από το Θεό για εσάς, τις οικογένειές σας και τους συνανθρώπους σας, όλους τους ανθρώπους που αγαπάτε και εκτιμάτε. Χριστουγεννιάτικη περίοδος, εορταστική περίοδος και όλες αυτές τις μέρες γιορτάζουμε, όλες αυτές τις μέρες προσπαθούμε να νιώσουμε διαφορετικά, να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, από τη μιζέρια, από τις στεναχώριες και να μπούμε σε ένα πιο ανάλαφρο εορταστικό κλίμα, να μπορέσουμε να αλλάξουμε την ψυχή μας, να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να πάρουμε κι εμείς δύναμη και κουράγιο, ώστε η νέα χρονιά να μας βρει με το χαμόγελο και να μας δώσει ηρεμία ψυχική και σωματική για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τη νέα καθημερινότητα που θα επανέλθει σε λίγες μέρες μετά το πέρας των εορτών. Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι μια οικογενειακή γιορτή και όλες αυτές τις μέρες προσπαθούμε να τις περάσουμε με ζεστασιά, θαλπορή, με ανθρώπους αγαπημένους, μέσα στην ζεστασιά αφού ο καιρός έχει χειμωνιάσει και τα πάντα, ακόμα και αν φαίνονται όπως κάθε μέρα, είναι διαφορετικά, γιατί μέσα μας θέλουμε να ζήσουμε εορταστικά. Πώς είναι όμως τα Χριστούγεννα σε χώρες όπου δεν έχουν κρύο, αλλά έχουν μόνο ζέστη, σε χώρες που δεν είναι χριστιανικές, που τα Χριστούγεννα δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα, αφού οι χριστιανοί είναι μια μικρή μειονότητα. Αυτά είναι λοιπόν τα διαφορετικά Χριστούγεννα, μια διαφορετική εκπομπή, σήμερα εορταστική, η οποία θα μεταδοθεί από το σπίτι μου, από τον τόπο της διαμονής μου, που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη, όχι στην Ελλάδα, για να δούμε πώς γιορτάζουμε εμείς αυτές τις μέρες διαφορετικά και εορταστικά. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και με το καλό να μας έρθετε και στα δικά μας μέρη. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Γιορτινές μέρες παντού και ακόμα και αν δεν πιστεύουν στα Χριστούγεννα, προσπαθούν με κάποιο τρόπο να γιορτάσουν Χριστούγεννα αφού τα μηνύματα των εορτών, αφού η ενανθρώπιση του Θεανθρώπου ξεπερνάει τις δικές μας μικρότητες, τις δικές μας ιδεολογίες, πολλές από τις δικές μας παραδόσεις. Οι λιγοστοί Έλληνες, αφού η ελληνική κοινότητα εδώ στη Σιγκαπούρη είναι μικρή, γιορτάζει και αυτή αυτές τις μέρες, γιορτάζει τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια, με τον τρόπο που της επιτρέπεται και έτσι όπως μπορεί. Ξεκινάμε την πρώτη μας διαδρομή σε ένα από τα ελληνικά εστιατόρια για να συναντήσουμε εκεί του σεφ του μαγαζιού και να μας μιλήσουν για το πώς γιορτάζει η ελληνική κοινότητα τα Χριστούγεννα και πώς ένα ελληνικό εστιατόριο πολύ μακριά από την Ελλάδα προσπαθεί να μεταφέρει το εορταστικό γαστρονομικό κλίμα και τις παραδόσεις στα δικά μας μέρη μακριά από την πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας σήμερα την Σοφία Μπελέρη και τον Νικόλαο Βαβακά. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά από τη Σιγκαπούρη. Είμαστε σε ένα ελληνικό εστιατόριο στη Φωτιά.
έβροντα και όλες από... Περίοδος Χριστουγέννων. Σίγουρα δεν είναι έτσι όπως το γιορτάζουμε στην Ελλάδα. Αλλά κάνουμε πολλές προσπάθειες για να φέρουμε τα ήθη και τα έθιμα εδώ. Τα Χριστούγεννα είναι μια δύσκολη εποχή. Ο καιρός δεν βοηθάει να νιώσεις τα Χριστούγεννα στη Σιγκαπούρη. Είσαι και μακριά από την οικογένειά σου και τους φίλους σου. Έχουμε κάνει τις παρέες μας, τους φίλους μας εδώ πέρα. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο. Μόνο από τον καιρό που είναι μονίμως καλοκαίρι, αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Πιο πολύ είναι σαν γιορτή για μας. Ναι. Δηλαδή ένα πάρτι. Και είναι και η δουλειά μας, δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε τα Χριστούγεννα και στο μαγαζί, έτσι ώστε και ο κόσμος που έρχεται στο μαγαζί να νιώσει αυτή τη γιορτή. Μπορεί να μην είναι Έλληνες οι πελάτες μας μόνο, να είναι και ξένοι, αλλά ναι, προσπαθούμε να φέρουν τα Χριστούγεννα έτσι ώστε να νιώσουν και οι πελάτες μας που δεν είναι Έλληνες, να καταλάβουν και οι χριστιανοί πώς γιορτάζουμε, έστω και μακριά από τη χώρα μας. Εμείς, επειδή δουλεύουμε και στην εστίαση, θα φτιάξουμε τα παραδοσιακά εντάσματα των Χριστουγέννων, κουραμπιέδες με λαμακάρονα. Βασιλόπιτες και ό,τι μας ζητήσουν Έλληνες πελάτες που θέλουν να τα γιορτάσουν στο σπίτι τους εδώ. Έχουμε αρκετούς που ρωτάνε αρκετό καιρό πριν αν θα ετοιμάσετε κάτι. Οπότε προσπαθούμε και από την πλευρά μας να φέρουμε λίγο το κλίμα των Χριστουγέννων εδώ. Αν και οι χριστιανοί δεν είναι πάρα πολύ εδώ στη Σιγκαπούρη. Οι Έλληνες περισσότεροι εδώ το γιορτάζουμε στο σπίτι. Τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά ή πολλοί ταξιδεύουν. Όχι τόσο σε εστιατόριο. Αν μένουν χρόνια εδώ, θεωρώ ότι πιο πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν ή θα φέρουν συγγενείς από την πατρίδα τους να το γιορτάσουν στο σπίτι. Δεν νομίζω ότι επιλέγουν τόσο πολύ να βγουν έξω. Για εμάς είναι μια καθημερινότητα αυτές οι μέρες. Αν και προσπαθούμε, είναι δύσκολο να το νιώσεις, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα της ταρπορής, της οικογένειας, γιατί και σε εμάς λείπει η οικογένεια. Δεν είναι το ίδιο, πιστεύω. Ναι. Εμάς είναι και το επαγγέλμα μας τέτοιο που και στην Ελλάδα να βρισκόμαστε, πάλι αυτές τις μέρες θα δουλεύαμε. Οπότε, εδώ δεν βοηθάει ούτε ο καιρός, ούτε ότι δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία. Οπότε, δεν έχουμε έτσι κάποια αφορμή να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα όπως θα έπρεπε. Οι Έλληνες παραγγέλνουν γλυκά. Θεωρώ όχι το ίδιο όπως στην Ελλάδα. Τους φαίνεται σίγουρα πολύ πιο ακριβό, πολύ πιο ακριβά τα αγαθά εδώ πέρα, ειδικά τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Από τη δική μας πλευρά δεν είναι εύκολο, γιατί θα πρέπει να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα. Είναι δύσκολο να βρεις ελληνικά προϊόντα. Σαν ελληνικό μαγαζί τα περισσότερα είναι εισαγωγής, είναι από εμάς τους ίδιους. Είναι, λόγω του ότι είναι μια χώρα που δεν παράγει πράγματα, αναγκαζόμαστε να φέρνουμε προϊόντα από την Ελλάδα, δηλαδή για να φτιάξουμε τσουρέκια θα χρειαστούμε μαχλέπι και μαστίχα. Οπότε, αυτόματα ανεβαίνει και το κόστος των υλικών. Στους Έλληνες πελάτες μας, σε κάποιους κακοφαίνεται, θεωρώ ότι η τιμή είναι κάπως πιο ακριβή. Ίσως είναι 2 ή 3 φορές πάνω σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι το κόστος που θα πρέπει να πληρώσουμε κι εμείς.
για τη μεταφορά όλων αυτών. Και το σίγουρο είναι ότι και εδώ δεν είναι η ίδιο κόστος ζωής με την Ελλάδα. Είναι πολύ πιο ακριβά. Για εμάς η περίοδος των Χριστουγέννων εδώ ξεκινάει από μέσα Νοέμβρη, αρκετά νωρίς θα έλεγα, γιατί το βλέπουν ως πιο πολύ ως εμπορική γιορτή. Πολλές από τις εταιρείες διοργανώνουν τα πάρτι τους σε εστιατόρια λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι Έλληνες που ζούμε στη Σιγκαπούρη δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι και συνήθως βρισκόμαστε. Με την αφορμή των Χριστουγέννων σίγουρα θα γίνει κάποιο πάρτι πριν φύγουν οι περισσότεροι για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ή όσοι μείνουν εδώ να υποδεχτούν τους καλεσμένους τους σύντους από Ελλάδα, οικογένειες, φίλους. Οπότε μεταξύ μας γνωριζόμαστε και γιορτάζουμε. Λείπει, πιστεύω, σε όλους μας, είναι η οικογένεια, Γιατί τα Χριστούγεννα είναι οικογενειακή γιορτή. Οικογένεια, φίλοι, κρύο. Ο καιρός. Ναι, το έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με το ότι θα πρέπει να φοράς κάτι ζεστό μες στο σπίτι, να πιείς ένα ζεστό καφέ, να μαζευτείς με τους φίλους σου, να παίξεις επί τραπέζια, να φτιάξεις γλυκά. Ναι, αυτό είναι που λείπει νομίζω στους περισσότερους εδώ και γι' αυτό και επιλέγουν αυτές τις μέρες να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Πιστεύω ότι οι Ασιάτες θέλουν, ενδιαφέρονται στο να δουν τα ήθη και τα έθιμά μας. Ρωτάνε πράγματα, πώς τα γιορτάζουμε, πώς τρώγονται συγκεκριμένα γλυκά, αν όντως πρέπει να είναι τόσο γλυκά, γιατί για αυτούς είναι πολύ γλυκά τα δικά μας γλυκά, τις περιπτώσεις πότε τρώμε κάτι, πώς το τρώμε, για αυτούς είναι περίεργο γιατί δεν έχουν μάθει, πιστεύω, ότι υπάρχουν περιστάσεις στο να φας κάτι και το πώς θα το φας, ειδικά. Θέλουν να μπουν στο κλίμα όμως των Χριστουγέννων και εκείνη. Δηλαδή, είναι κάτι που το αποδέχονται στο πώς, στο τι πράγματα, τι συνήθειες έχουμε. Ή το Πάσχα που θα σου πλήσουμε ένα αρνί, κάτι συμμετέχουν. Δεν είναι ότι τους φαίνεται κάτι εντελώς περίεργο και δεν το αποδέχονται. Αυτό για μας είναι καλό γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε και σαν επαγγελματίες είναι αποδεκτό όχι μόνο από τη δική μας κοινότητα ή από τους χριστιανούς, αλλά και από κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν διαφορετική κουλτούρα. Αυτές οι μέρες είναι οι μέρες αγάπης, οι μέρες προσφοράς.
τα ελληνικά εστιατόρια, αλλά και πολλοί Έλληνες που δουλεύουν σε εταιρείες εδώ μεγάλες, αλλά και φαίνουν και ελληνικά προϊόντα, προσέφεραν σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους δώρα πολλά και δώρισαν και στην Ορθόδοξη κοινότητα εδώ στην Εκκλησία μας, για να δώσουμε μετά τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, αλλά και μετά την κοπή της πίτας την Πρωτοχρονιά. Πολλές φορές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα αυτές τις εορταστικές μέρες τις γιορτάζουμε έχοντας προτεραιότητα το φαγητό, την καλή παρέα και λιγότερο το σημαντικότερο πράγμα, τον Χριστό. Από το ελληνικό εστιατόριο και το πώς περνάνε οι Έλληνες, θα πάμε στην μικρή Ορθόδοξη κοινότητα εδώ στη Σιγκαπούρη και θα μεταφερθούμε για το πώς αντιλαμβάνεται τις ημέρες αυτές, πώς γιορτάζει τα Χριστούγεννα ένας Ορθόδοξος Σιγκαπουριανός. Μαζί μας είναι ο Ιερεμίας Ογκ για να μας πει τη δικιά του διαδρομή και να μας πει τα δικά του μυστικά καρδιάς για το τι κρύβει η καρδιά του, η ψυχή του για αυτές τις μέρες, όντας Ορθόδοξος Σιγκαπουριανός. Ένας άνθρωπος που δεν γεννήθηκε Ορθόδοξος, αλλά επέλεξε να είναι Ορθόδοξος, οπότε γι' αυτόν η πίστη δεν είναι δεδομένη, αλλά ήταν κάτι το οποίο ήθελε ο ίδιος να κατακτήσει. Η Σιγκαπούρη δεν είναι μια χριστιανική χώρα, όμως σχεδόν όλοι οι Σιγκαπουριανοί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με κάποιον τρόπο, ακόμα και αν δεν είναι χριστιανοί και δεν γιορτάζουν με τον τρόπο που μας διδάσκει η Εκκλησία ή δεν γνωρίζουν τι μας διδάσκει η Εκκλησία για τα Χριστούγεννα. Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες μας είναι να πηγαίνουμε στον κεντρικό εμπορικό δρόμο με φίλους, ονομάζεται Orchard Road στα αγγλικά, με φίλους και οικογένεια, για να τραβήξουν φωτογραφίες και να δούμε και να τραβήξουν φωτογραφίες από τα λαμπερά χριστουγεννιάτικα φώτα και διακοσμητικά που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος του δρόμου και έξω από τα εμπορικά κέντρα. Μερικές φορές υπάρχουν διακοσμήσεις που δείχνουν τη σκηνή του Ιησού και τη Μαρία και τον Ιωσήφ στη σπηλιά με τα ζώα, τους μάγους, τους φωσκούς, τους αγγέλους. Επίσης, υπάρχουν ακόμη και δυτικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια ή δυτικά κάλαντα, δηλαδή, που παίζονται δυνατά από ηχεία. Κατά την άποψή μου, ξεκάθαρα, ο κύριος σκοπός όλων αυτών των φώτων, της διακόσμησης και της μουσικής είναι να δημιουργήσουν μια εορταστική ατμόσφαιρα, να κάνουν τους πάντες χαρούμενους και φυσικά να μας ενθαρρύνουν να ψωνίσουμε από τα εμπορικά κέντρα. Επίσης, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα προσκαλώντας φίλους και συγγενείς στα σπίτια μας για μεσημερινό γεύμα ή δείπνο Χριστουγέννων. Φάμε γαλοπούλα, log cake και άλλα ειδικά φαγητά που πολλούνται μόνο τα Χριστούγεννα σε κάποια σούπερ μάρκετς. Επίσης, φυσικά θα δώσουμε ο ένας τον άλλο χριστουγεννιάτικα δώρα. Μερικές θα
πάνε να γιορτάζουν και να φάνε στα εστιατόρια. Γενικά είναι μια χαρούμενη και χαλαρή περίοδος όπου παίρνουμε άδεια από τη δουλειά για να φάμε, να πιούμε και να χαρούμε. Είναι μια περίοδος που μας δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, μας ενθαρρύνουν να χαλαρώσουμε και να συναντηθούμε με φίλους και συγγενείς. Σίγουρα όλα αυτά είναι καλό, αλλά το γεγονός είναι ότι όλοι εδώ και οι μη χριστιανοί συμμετέχουν με στα Χριστούγεννα με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι δύσκολο για την γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού να είναι το επίκεντρο, να γίνει το επίκεντρο. Έτσι νιώθω. Για να ειλικρινείς, δεν μπορούμε πραγματικά να λέμε ότι γιορτάζουμε Χριστούγεννα όταν γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Today the Virgin giveth birth to him who is without beginning, and the earth offereth a cave to him who is uncontained. Is born a child who is pre-eternal God. Ένα ενδιαφέρον σημείο που παρατηρώ είναι ότι δεν είναι το ίδιο σε όλες τις διαφορετικές θρησκευτικές γιορτές στην Σιγκαπούρη. Όταν είναι Hari Raya, η Vesak Day, η Deepavali, μόνο οι αντίστοιχοι πιστοί, δηλαδή οι μουσουλμάνοι, οι Ινδουιστές, οι Βουδιστές, μόνο αυτοί θα πούν ότι γιορτάζουν. Μόνο αυτοί θα το πούν. Οι υπόλοιποι απλώς παίρνουμε άδεια μία μέρα για να χαλαρώσουμε, αλλά δεν γιορτάζουμε. Αλλά όταν είναι Χριστούγεννα, όλοι έχουν χριστουγεννιάτικο δείπνο, όλοι πηγαίνουν στο Orchard Road, όλοι αγοράζουν δώρα, όλοι γιορτάζουν. Ναι. Επιστρέφοντας στο θέμα του Orchard Road και των εμπορικών κέντρων, μερικές φορές τα εμπορικά κέντρα θα προσκαλούν ακόμη και ομάδες να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλεντα.
πράγματι αυτά τα τραγούδια, αυτά τα κάλαντα μιλούν συχνά για τη γέννηση του Χριστού. Αλλά η άποψη μου είναι το είδος του γιορταστικού πνεύματος που δημιουργείται στην εμπορική περιοχή και τα εμπορικά κέντρα κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων είναι ένα κοσμικό είδος γιορταστικού πνεύματος. Χωρίς αυτά που διδάσκει η Εκκλησία για το πώς να γιορτάζουμε, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γιατί γιορτάζουμε Χριστούγεννα και τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για εμάς και για την σωτηρία μας. Χωρίς να υποτιμάει το υλικό και γιορταστικό επίπεδο των Χριστουγέννων, η Εκκλησία δίνει προτεραιότητα σε πνευματικές ποιότητες, όπως είναι η προσευχή, η νηστεία, η εξομολόγηση και η ειλικρινής απόφαση μας να έχουμε τον Χριστό στην ζωή μας. Ναι. Βέβαια, στις χριστουγεννιάτικες συγκέντρωσεις μας και τα δείγματα μας μπορεί να ενδυναμώνουμε δεσμούς φιλιάς και οικογένειας ή μπορεί απλώς να μιλάμε δυνατά και να μεθάμε, αλλά σίγουρα παραμένουμε στο επίπεδο απολαύσεων. Δεν λέω ότι όλο αυτό είναι απαραίτητα κακό από μόνο του και δεν νομίζω ότι είμαι κυνικός. Αντίθετα, λέω ότι νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων, συγκεκριμένα την αληθινή ορθόδοξη χριστιανική εμπειρία των Χριστουγέννων από το να πηγαίνεις στο εμπορικό κέντρο, στα εμπορικά κέντρα κατά δρόμο, κατά Orchard Road, ή από το να πηγαίνεις στο σπίτι κάποιου ή σε ένα εστιατόριο για τα Χριστούγεννα δείπνο. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρο σε διδάσκοντο, σε προσκύνη των ηλίων της δικαιοσύνης, και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν, Κύριε δόξαση. Στην Σιγκαπούρη, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, υπάρχει ένα αίσθημα ευτυχίας και μια χαρούμενη διάθεση, αλλά νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα δεν έρχονται επειδή Χριστός γεννάται, αλλά περισσότερο έρχονται επειδή έρχονται το τέλος του χρόνου, πολλοί άνθρωποι σε άδεια και μπορούμε να απολαύσουμε τον εαυτό μας πίνοντας, τράγοντας,
ψώνια κτλ. Για εμένα, η ορθόδοξη έννοια, η ορθόδοξη διδασκαλιά των Χριστουγέννων δεν ξέρω πώς να το φράσω, έχει, it's captured my heart. Όχι μόνο η γενική χριστιανική αντίληψη των Χριστουγέννων, αλλά η ορθόδοξη αντίληψη των Χριστουγέννων. Όταν ψάλλουμε «Δι ημάς καγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός», πάλι δεν ξέρω πώς να το πω. It blows my mind και συγκινεί την καρδιά μου. Επίσης, επειδή ο προαιώνιος Θεός, ο άκτιστος Θεός, δέχτηκε να έχει αρχή ως νεογέννητο παιδί. Όταν το θυμάμαι, ξανά θα συνειδητοποιώ το το βάθος της αγαπής του Θεού για εμάς, για εμένα, με τρόπο που ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω πριν γίνω ορθόδοξος. Επίσης, πολλές άλλες λέξεις και φράσεις της Εκκλησίας μας που σχέζονται με την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού μου έχουν κάνει πολύ βαθιά εντύπωση. Ναι. Για παράδειγμα, η πρόταση των διημάς τους ανθρώπους και δια τη μητέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών. Αυτή η φράση είναι τόσο όμορφη. Αυτή η φράση μου έχει πάντα πάρα πολύ βαθιά εντύπωση. Επίσης, η φράση «και σαρκουθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαριάς της παθαίνου και ενανθρωπίσαντα». Αυτή οι δύο λέξεις, «σαρκουθέντα» και «ενανθρωπίσαντα», με κάνουν να συνειδητοποιήσω την αληθινή φύση της αμαρτίας μου και τι μεγάλη αγάπη έχει ο Θεός για μένα, για όλο τον κόσμο. Τόση αγάπη που πήρε ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα. Ο Θεός έχει ανθρωπικό σώμα. Wow. Υπάρχει πραγματικό ανθρώπινο αίμα που τρέχει μέσα από το σώμα του Θεού. Ο προαίωνιος Θεός, ο άκτιστος Θεός, με αγάπησε αρκετά να το κάνει
αυτό για μένα. Wow. Πώς, τι να κάνω τώρα. Για μένα αυτά είναι Χριστούγεννα. Thy nativity, O Christ our God, has shone to the world the light of wisdom. For by it those who worship the stars were taught by a star to adore thee, the Son of Righteousness. And to know thee, the Orient from on high, O Lord, glory to thee. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα παντού, σίγουρα και στην Ελλάδα. Τα χριστουγεννιάτικα πάρτι, οι γιορτές, οι εορτασμοί παίρνουν και δίνουν όλες αυτές τις μέρες. Πώς είναι όμως να γιορτάζεις Χριστούγεννα, να γιορτάζεις αυτές τις μέρες σε κάποιο μουσουλμανικό κράτος, όπου οι χριστιανοί είναι ελάχιστοι? Πώς μπορεί αυτοί να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα και πώς είναι άραγε το δικό τους χριστουγεννιάτικο πάρτι? Μια μικρή γεύση από μια μουσουλμανική χώρα, όπου μια χριστιανική οικογένεια προσπαθεί και αυτή να γιορτάσει με το δικό της τρόπο τις γιορτές και τα Χριστούγεννα αυτά. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και εδώ στα μέρη μας υπάρχουν χοροδίες, υπάρχουν παιδιά που θέλουν να μας πουν τα κάλαντα, να μας τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια με το δικό τους τρόπο. Τι και αν βρίσκονται σε χώρες που παραδοσιακά δεν είναι χριστιανικές. Τα παιδιά από την Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία μας στο Μεντάν της Σουμάτρας της Ινδονησίας τραγουδούν για μας και μας μεταφέρουν από την Ινδονησία σε όλους εμάς τις δικές τους ευχές με το δικό τους τρόπο το μουσικό. Your love for making me shine.
Αυτή είναι λοιπόν η μικρή μας διαδρομή, αυτή ήταν λοιπόν η φιλοξενία μας, η εορταστική στα δικά μας μέρη, εδώ στη Σιγκαπούρη και στη Νότιο Ασία. Ελπίζουμε όλες αυτές οι εορταστικές μέρες να είναι ημέρες χαράς, να είναι ημέρες ευφροσύνης, πνευματικής ανάτασης και του χρόνου να γιορτάσουμε με υγεία, με αγάπη και ακόμα καλύτερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε εσάς και τις οικογένειές σας και ο καινούριος χρόνος να μας μπει με το καλό, να μας μπει με την ευλογία του Χριστού και της Παναγιάς και να παραμείνει όλο το χρόνο στη ζωή μας. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά, η Παναγιά Ντάμα. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι που θα ξέρω μόνο εγώ. Στο αυτί ψιθύρισέ μου, μες στο στόμα μίλησέ μου. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό. Πες μου κάτι, πες μου ένα μυστικό. Πες μου κάτι κι ας μην μοιάζει με σωστό. Στις σκιές σου να μιλήσω κι όλα πίσω να τα αφήσω. Να είναι πάντα το δικό μας μυστικό.